Εδώ είμαστε. Με μεγάλη χαρά λοιπόν να σας παρουσιάσω και να καλωσορίσω τον Δημήτρη Καπουράνη. Καλώς ήρθες. Έχω πολύ χαρά γιατί σε περίμενα πολύ νωρίς. Δεν μπορούσες. Είχε στα ναυάγια, στο Μέγκα, υποχρεώσεις με το κανάλι σου. Και θέλω να πω ότι όλοι μιλούσαν φέτος για την άλλη θύμα. Ναι. Και για να βρω θέση, έβαλα το Βασχόπουλο και τελικά τα κατάφερα και είδα μια παράσταση εξαιρετική. Εξαιρετική παράσταση με πολύ απλά στοιχεία, αλλά πολύ ωραία σκηνοθεσία, πολύ ωραίο στήσιμο και δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς. Τι να πω, δεν ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα. Πάντα νιώθω... Το Θεό, αγόρι μου, γιατί άμα δεν είχες αυτό το ταλέντο δεν θα τα λέγαμε όλα αυτά και δεν θα έπαιρνες και το βραβείο Χόρν για αυτή την παράσταση. Ναι. Χαίρομαι πολύ, ειλικρινά. Και για τα πάντα λίγο με μαγκώνουν όταν μου λένε τόσο, δεν ξέρω, τόσο μεγάλα λόγια κάπως πάντα. Καλά, σε βλέπω και είσαι τόσο διαφορετικός σε κάθε ρόλο που κάνεις, που νομίζω ότι δεν έχεις καμία σχέση ο Δημήτρης Καπουράνης με το κάθε ρόλο που κάνεις. Σε παρακολουθούσα στο «Τα καλύτερά μας χρόνια». Άλλος. Ναι. Όταν σε είδα στην άλλη θύβα δεν κατάλαβα ότι είσαι εσύ αυτός από «Τα καλύτερά μας χρόνια». Και ειδικά ο συγκεκριμένος ρόλος ήταν τόσο καλά δομημένος που... Είχε γίνει πολλή δουλειά. Ναι. Είχαμε το κείμενο και πολύ καιρό. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που απολαμβάνω. Δηλαδή, απολαμβάνω αυτή την μεταμόρφωση. Είναι μέρος της διαδικασίας όπου την επιδιώκω. Ναι. Δηλαδή, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν παιχνίδι. Καταλαβαίνω. Ναι. Όταν έγινε η απονομή στα βραβεία Χόρν φέτος, έγινε η απονομή και για τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί έγινε τρεις χρονιές επειδή για κάποιο λόγο είχε διακοπεί. Λόγω κορονοϊού, δεν θυμάμαι. Ναι. Λίγο μπλεγμένα. Και συνήθως το βραβείο Χόρν είναι το σταυρουδάκι του Δημήτρη Χόρν. Ποιος το πήρε φέτος από αυτό. Θα το πάρει. Το χωρίσαμε σε 4 μήνες. Δηλαδή θα το έχει ορολογήσει τώρα, θα το πάρει μετά ο Φώτης ο στρατηγός. Το έχει ακόμα. Θα... Ναι, ο Αναστάσης. Αναστάσης. Το πήρε. Ναι. Το φοράτε ένα τετράμινο τώρα μέχρι να γίνει η επόμενη βράβευση του χρόνου. Σε τέσσερις μήνες θα το πάρει ο Φώτης ο στρατηγός, ο οποίος βραβεύτηκε την προηγούμενη χρονιά. Και μετά θα το πάρω εγώ. Είναι πολύ τιμητικό. Είναι ωραίο. Θέλω να δούμε ένα βίντεο. Να μάθουμε. Όχι, δεν είναι. Υπήρχαν κάποια που έπρεπε να ξέρουμε που θα κάναμε όχι και δεν τα βάλαμε. Όχι. Μια χαρά. Καλύτερα που δεν τα ξέρουμε. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο Δημήτρης Καπουράνης. Το πρώτο που προσέχεις μετά το ανέμελο χαμόγελό του είναι η αντίθεση κόμη του. Του αρέσει ο χορός, αλλά δεν του αρέσει καθόλου ο οδοντίατρος και ποιος τον αδικεί, αλλά ούτε τα ύψη. Οκ, το τελευταίο το δουλεύει. Πάμε μερικές στροφούλες. Αλάρωσε. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο, απολαμβάνει να κάνει βόλτα στα καφέ της Καλλιδρομείου και στον λόφο του Φιλοπάπου. Όμως σήμερα έκανε μια εξαίρεση, ειδικά για εμάς. Κοντά μας βρίσκεται ο βραβευμένος ηθοποιός Δημήτρης Καπουράνης. Η ζωή του είναι από την αρχή περίπλοκη. Γεννιέται στους Αγίους 40 στην Αλβανία και αρχικά μένει με τον παππού και τη γιαγιά, καθώς οι γονείς του ζουν στην Κρήτη. Στα 3 του έχει την τραυματική, όπως έχει πει, εμπειρία να αποχωριστεί αυτούς που τον μεγάλωσαν για να μετακομίσει στην Ελλάδα με τους γονείς και την αδερφή του. Στα παιδικά του χρόνια στα Χανιά βίωσε τον ρατσισμό λόγω της καταγωγής του και προσπάθησε να το χειριστεί με όπλο το χιούμορ. Όπως και πολλά παιδιά μεταναστών, αντιμετωπίζει μια ιδιότυπη κρίση ταυτότητας. Έχει δηλώσει: «Εδώ είμαστε Αλβανοί και πίσω στην Αλβανία είμαστε Έλληνες. Εγώ δεν ταυτίζομαι με έναν τόπο». Η πρώτη σχολική παράσταση στην 5η Δημοτικού βάζει τις βάσεις για την μετέπειτα καριέρα του. Όταν μπαίνει στο Πολυτεχνείο, συμμετέχει στη θεατρική του ομάδα και παράλληλα εργάζεται ως σερβιτόρος. Κάπου εκεί έρχεται και η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση, στη σειρά «Η λέξη που δεν λες». Δοκίμασε και αν δεν σ' αρέσει, δεν σου βάλω. Έλα. Η εμπειρία είναι καθοριστική για τη ζωή του. Ο Δημήτρης Καταληφός του προτείνει να δώσει σε δραματική σχολή, το κάνει και 3 μόλις μαθήματα πριν πάρει το πτυχίο του από το Πολυτεχνείο, έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Εθνικό. Μία απόφαση που συνάντησε την έντονη αντίδραση των γονιών του. Ο πρώτος μεγάλος ρόλος του Δημήτρη Καπουράνη ήταν στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερα μας χρόνια», όπου έμεινε για 3 σεζόν. Ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά του Μέγκα «Ναυάγιο», ενσαρκώνοντας τον Μάκη Παπαδάκη. Σε ευχαριστώ που ήρθες, αλλά τι θέλεις εδώ? Ταυτόχρονα έχει ξεχωρίσει στο θέατρο και είναι κάτοχος του βραβείου Δημήτρης Χόρν για τον ρόλο του στο «Μία άλλη θύβα».
Εκτός όμως από την υποκριτική, έχει και καριέρα rock star. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια σχέση του είναι με τους Cosmonauts, την μπάντα που έφτιαξε μαζί με φίλους ήδη από το σχολείο. Στη σκηνή δεν υπάρχουν φραγμοί. Μπορώ να είμαι ό,τι θέλω εκεί και αυτό να είναι αποδεκτό. Αυτός είναι ο Δημήτρης Καπουράνης, ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης που ορίζει την δική του ταυτότητα όπως ο ίδιος την αισθάνεται. Καλά, είσαι πολύ ωραία περίπτωση. Τώρα τα είδα. Okay, αυτό το βιντεάκι, παιδιά, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, wow. Αλλά είναι δικά σου κομμάτια όλα αυτά. Μπράβο σου. Και φωτογραφία. Wow. Πάμε να. Ναι, είναι και ο κιθαρίστας. Ναι, ναι, είναι ο Πέτρος, ένας από τους δύο κιθαρίστες. Ο άλλος κιθαρίστας είναι κάπου στα άγραφα, στα βουνά. Και μακροχρόνια. Ναι, ναι, πολλά, πολλά χρόνια. Πόσα. Νομίζω από το 11, ας πούμε. 13, ναι. 13 αλλάξαμε ντράμερ βέβαια πριν 2 χρόνια. Πόσο χρονών ήσασταν, τώρα 29, βγάλε 13. 18, ας πούμε, τα 18. Συγκλονιστικό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ γεννήθηκες Άγιου 40. Ναι, γεννήθηκα ως Άγιου 40. Και οι γονείς σου είχαν φύγει να έρθουν Ελλάδα να δουλέψουν, ήταν ναι, μετανάστες. Ναι, ναι, οικονομικοί μετανάστες. Ναι. Φύγαν νωρίτερα, επιστρέψανε και μετά ξαναφύγανε, όπως λίγο πολύ όλοι. Όταν γύρισες εσύ, ενώ μεγάλωνες με τη γιαγιά και τον παππού, ναι. Εσύ και η αδερφή σου ήσασταν μαζί. Η αδερφή μου γεννήθηκε στην Ελλάδα, η αδερφή μου είναι ναι, 8 χρόνια. Οπότε όταν έφυγες από τον παππού και τη γιαγιά για να έρθεις στην Ελλάδα, εκεί ένιωσες ξεριζωμό, είπες. Εντάξει, νομίζω είναι ανάμεικτα. Είναι πολύ βίαιο συνέστημα. Δηλαδή δεν το έχω τόσο καθαρά στο κεφάλι μου, αλλά. Ίσως, ναι, πόσο κατά κάποιο ήσουν, τρόπο. Νομίζω 3,5. Ναι. Ναι. Αυτό είναι που σου αφήνει κάτι που δεν ξέρεις πού ανήκεις και αν ανήκεις κάπου. Νομίζω ότι μονίμως, δηλαδή ακόμα το αισθάνομαι, ότι το μετεωρισμό, εξού και ο τίτλος μιας μικρού που κάναμε, το Pendulous, μονίμως ήμουν σε έναν τέτοιο μετεωρισμό ως προς το που εν τέλει ανήκω. Οπότε... Τώρα νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Ενώ ότι έχω βρει την οικογένειά μου εδώ πέρα, έχω βρει τους ανθρώπους που αγαπώ, έχω βρει τον τρόπο που εκφράζομαι. Δεν ξέρω αν με κρατάει ο τόπος σαν τόπος, όσο οι άνθρωποι και το επάγγελμά μου και ο χώρος μου. Έχεις μιλήσει για ρατσισμό τα πρώτα χρόνια που ήσουν στα Χανιά και ήσουν ένα μικρό παιδί. Αυτό πώς το διαχειρίζεται ένα παιδί? Σίγουρα κλείνει. Απομονώνεται. Μέσα του απομονώνεται, γίνεται πολύ σκληρό, αντιμετωπίζει βία και τον εαυτό του και τους άλλους. Αντιμετώπισες βία? Όχι, ενώ ότι κατά κάποιο τρόπο... Ψυχολογική έστω. Ναι, 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 σε ένα βαθμό σίγουρα, αλλά νομίζω ότι τα Χανιά και η Κρήτη εν γέννη... Βασικά τα Χανιά, θα μιλήσω συγκεκριμένα, διότι δεν έχω εικόνα για όλη την Κρήτη, αλλά ειδικά η νέα χώρα που μεγάλωσε είναι μια γειτονιά μεταναστών από πάντα. Οπότε κάπως ένιωσα ότι είμαι ευπρόσδεκτος, ένιωσα ζεστασιά τους ανθρώπους. Ένιωσες όμως κάποια στιγμή την ανάγκη να κρύψεις την καταγωγή σου? Βέβαια, ενώ σαν παιδάκι δεν ήθελα να βάλω αυτήν την παράμετρο στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ το γεγονός ότι ξέρεις, είμαι από την Αλβανία. Και ίσως αυτό είναι κακό, ενώ ότι όταν μεγαλώνεις, όταν μεγαλώνεις σαν παιδάκι και ξαφνικά βλέπεις τις ειδήσεις Αλβανός έκλεψε, Αλβανός φώνευσε, Αλβανός έκανε αυτό, αλλά όταν ένας Έλληνας το έκανε, δεν υπήρχε αυτή Έλληνας η ταμπέλα έκανε, Έλληνας μπροστά. Δρίστεψε, ναι. Κάπως η ταυτότητα, αυτή η ταυτότητα έχει αρνητικό βγαίνει πρόσημο. Στην επιφάνεια, έχει αρνητικό πρόσημο, οπότε αφού αυτό έλεγε τηλεόραση, εγώ κάπως αντιμετώπιζα αμυντικά. Ναι, έχεις δίκιο. Στο πανεπιστήμιο αυτό έγινε πιο μαλακό, γιατί... Εντάξει, στο πανεπιστήμιο έμαθα να μπήκα σε παρέες διαλλακτικές. Δηλαδή, ήμουν στη θεατρική ομάδα του Πολυτεχνείου, έμαθα να εκφράζομαι. Αντιμετωπίζαμε τα θέματα διαλλακτικά, υπήρχε κουβέντα. Και το αντικείμενο ήταν πιο δημιουργικό, οπότε ναι, δεν υπήρχε σίγουρα λόγος καθένας να κρίνει τον άλλον ή να μετρήσει τον άλλον για την καταγωγή του. Ο καθένας έφερε την ταυτότητά του, ο καθένας έφερε αυτό που είναι, ήταν αυτό που είναι. Ήταν δύσκολο να εγκαταλείψεις το Πολυτεχνείο στο 5ο έτος για να αποφασίσεις ότι θες να είσαι ηθοποιός?
Ήταν δύσκολο μέχρι να το κάνω. Τη στιγμή όπου το έκανα, μου φαινόταν η πιο λογική, η πιο εύκολη απόφαση στη ζωή μου. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, ήταν όλα... Ήταν δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο να πάρω μια τόσο... Οι γονείς σου... δεν το πήρανε καλά. Δεν χαρήκανε. Όχι. Ναι, γιατί αλήθεια στη θέση είναι... τους. Κοίταξε, ακριβώς επειδή οι δύο γονείς που έχουν παιδευτεί πάρα πολύ, έχουν φύγει από το χώρο τους, από την πατρίδα τους, έχουν και αυτοί υποστεί τη ρετσινιά του Αλβανού ή τέλος πάντων το bullying που όχι, γίνεται. Ακριβώς, είναι, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον, να σπουδάσουν, το ότι πήγες πολυτεχνείο θα ήταν πολύ μεγάλο καμάρι και χαρά και για τους δύο. Σίγουρα ήταν και το γεγονός ότι το παρατάω και πάω σε κάτι τόσο αβέβαιο όσο είναι ο χώρος της τέχνης. Τώρα όμως... τώρα όμως εντάξει, μου βγήκε σε καλό. Βγήκε σε καλό και πήγε σε Εθνικό Θέατρο. Ναι, εκεί σπούδασα. Μου είχε μιλήσει για σένα ο Φωκάς Ευαγγελινός, που ήταν δασκαλός σου. Ναι, τον αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Όλοι φοιτητές. Είναι μοναδικός ο Φωκάς και σαν άνθρωπος, φαντάζομαι, και σαν δάσκαλο. Ναι, έχει μια αστήρευτη ζεστασιά, μια αστήρευτη φροντίδα για τους μαθητές του, για τα παιδιά του, όπως μας λέει. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον οργανισμό, στο Εθνικό Θέατρο και πολλοί άλλοι, αλλά και ο Φωκάς βέβαια, μόνο καλό κάνει. Ναι, εγώ χαίρομαι να μιλάμε για τον Φωκά, γιατί ο Φωκάς είναι τόσο σεμνός που δεν πρόκειται ποτέ να είναι από τους ανθρώπους που κάνει 10 και τα κρύβει. Ναι, για να μην τα μάθουμε ότι έχει κάνει 10 καλά πράγματα. Μπράβο του και χαίρομαι πολύ που τον γνώρισα. Ναι, και μακάρι να υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, γιατί βοηθάνε και τους μαθητές και το θέατρο συνολικά. Συμφωνώ. Εσύ μετά έκανες τηλεόραση και ξέρω ότι την πρώτη φορά που είδες τον εαυτό σου προβλήθηκε το επεισόδιο, λιποθύμησε. Όχι, ήμασταν σε μια αίθουσα στο πνευματικό κέντρο στα Χανιά και θυμάμαι ότι το πρώτο πλάνο, στη λέξη που δεν λες, του Παπαδουλάκη, το πρώτο πλάνο μου ήταν... Συγγνώμη, παιδιά, πάτε να βγάλετε φωτογραφίες έξω γιατί φωνάζετε και ακούγεται. Ναι. Έλα, με συγχωρείς. Ναι, όλα καλά. Το πρώτο πλάνο μου ήταν ο κόλος μου. Δηλαδή θυμάμαι ότι έκανε πάνω η κάμερα. Όχι. Α, γιατί εντάξει, πάλι το θυμήσαμε κι άλλοι. Περίμενα ότι θα είναι αλλιώς η πρώτη μου εμφάνιση. Ναι. Οπότε με το που βλέπω τον εαυτό μου, ακόμα και τα ρούχα μου ουσιαστικά, με θυμάμαι να συμβαίνει αυτό στην καρέκλα. Δηλαδή, έσβησα. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γιατί, δεν το καταλαβαίνω. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση και καλά, κι εγώ όταν είδα τον εαυτό μου πρώτη φορά. Είναι ότι δεν έχεις τον έλεγχο. Ξαφνικά βλέπεις ότι, προβάλλεται αυτή τη στιγμή κάτι που δεν έχεις εγκρίνει, δεν έχει περάσει από τα χέρια σου. Και ξαφνικά είναι εκεί και είναι. Έτσι. 300 είναι. Ζευγάρια μάτια και το κοιτάζουν και. Δεν έχεις τον έλεγχο στο σινεμά και στην τηλεόραση. Ναι. Στο θέατρο είναι αλλιώς. Ναι, εντάξει, ναι, ούτε εκεί τον έχεις, αλλά εκεί είναι μια άλλη διαδικασία. Είσαι εσύ εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει μια άλλη διεργασία. Εξοικειώθηκες με αυτό? Ναι. Φαντάζομαι ναι, γιατί τα καλύτερά μας χρόνια κράτησαν... 3 χρόνια. Και πέρσι το ναυάγιο. Ναι. Με τον οδοντίατρο εξοικειώθηκες ποτέ? Εξοικειώθηκα πλέον. Α! Εξοικειώθηκα. Βρήκα τον άνθρωπό μου. Κλείσαμε. Με τα ύψη, αυτό που έβλεπα στο βίντεο πετούσατε. Τι ήταν? Ήμασταν σε ένα, κάπως λέγεται, παρα... Πέντε, παραμότορ νομίζω. Ναι, γιατί δεν είναι. Αυτό είχε και μηχανή, ναι. Και πετούσε ένας της Red Bull κάτι αγωνιστής, οπότε ένιωθα πολύ... Α, σε συνόδευε. Ένιωθα πολύ ασφαλής. Άρα το ξεπέρασες κι αυτό. Ναι, αλλά μου κάνει τώρα κάτι... Κάνει κάτι οχτάρια, κάτι τέτοια και... Δεν έχω ξανανεύει τόσο ψηλά. Δεν έχω ξανακάνει αυτό, ναι. Ωραία ιδέα. Ωραία. Αίσθηση, μάλλον. Ωραία πρέπει ιδέα, να ναι. Ναι. Πολύ. Ναι, ούτε εγώ έχω κάνει κάτι τέτοιο. Μακάρι να τα καταφέρω. Τι μου πες, Νίκο μου? Α, ναι, για τις διακοπές. Γιατί έχεις τύψεις όταν πηγαίνεις διακοπές? Ίσως είχα κάποτε. Α, τώρα πάει και αυτό. Ναι, νομίζω πάει και αυτό. Ίσως... επειδή έχω συνηθίσει πάντα να κάνω κάτι, πάντα να ασχολούμαι με κάτι και όταν πάω διακοπές και δεν κάνω τίποτα, ίσως νιώθω, ξέρω, ενοχικά το ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Ναι, ότι πρέπει κάτι να... είναι το σύνδρομο ότι πρέπει κάτι να κάνω για να αξίζω. Ναι, αλλιώς δεν αξίζω. Ναι. Ίσως. Δεν μπορώ να... Ίσως, ναι. Επίσης, για να χαλαρώσεις, το καλύτερό σου είναι η γενική καθαριότητα.
Γιατί διαβάζαμε το βιογραφικό σου μέσα. Όταν... Έχω πει κάτι τέτοιο, πού ψεύτη. Έτσι πάμε όλες. Ένα σπίτι μας να χαλαρώσεις. Χρειαζόμαστε λίγη καθαριότητα. Η αλήθεια είναι ότι με χαλαρώνει όταν καθαρίζω. Βασικά, με χαλαρώνει αφού καθαρίσω. Δηλαδή, το ότι έχω τελειώσει, έχω καθαρίσει, βλέπω το σπίτι, μυρωδάτο, τακτοποιημένο και λέω: OK, εδώ είμαστε. Συνήθως το σπίτι στο κρατάς τακτικό ή είναι κάτι που φτάνει στο χαμό? Μια χαρά. Αλήθεια. Εδώ συγκατοίκους, βέβαια. Μια χαρά, μια χαρά. Ποιος είναι πιο δύσκολος στη συγκατοίκηση? Ποιος? Είναι στα βουνά τώρα ο... Ο αυτός που λείπει. Πώς είναι να ζεις με τρεις άντρες, ενώ τρεις άντρες συνήθως δεν έχετε μάθει να τακτοποιείτε τα πράγματα. Μια χαρά, κι όμως είμαστε πολύ καθαροί, πολύ τακτοποιημένοι, πολύ, μια χαρά, ναι. Αλήθεια, βρει τις ισορροπίες. Όχι, εντάξει, το πιστεύω. Έχετε βρει τις ισορροπίες. Βέβαια, βέβαια. Όταν δεν κάνεις θέατρο, όταν δεν κάνεις γυρίσματα, όταν δεν είσαι με την μπάντα σου να γράφεις τραγούδια, τι κάνεις? Νομίζω όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά και είμαι κάπου ήρεμα, είτε θα διαβάσω κάποιο βιβλίο, θα διαβάζω κάποιο σενάριο για κάποια επόμενη δουλειά. Γράφεις και σενάρια, ξέρω, για μικρομήκους. Ναι, ναι. Τελευταία έχω και αυτή την ασχολία. Το έχω χόμπι, προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο εμπεριστατωμένα, πιο επαγγελματικά, ας πούμε. Να σου κάνει Κατερίνα Μπέι σεμινάριο. Ναι. Η σεναριογράφος του... Ναι, έχει συμβουλέψει πολλές φορές. Η οποία Κατερίνα Μπέι, εκτός από τα Ευτυχισμένα Χρόνια, τώρα γράφει και τον Καζαντζίδη. Ναι, το υπάρχω. Και στον Καζαντζίδη. Τι είπα, δεν είπα τα καλύτερα μας χρόνια? Τα Ευτυχισμένα Χρόνια, αλλά να σου πω άλλη κάτι. Άλλη σειρά. Μια χαρά. Ναι. Στον Καζαντζίδη κάνεις τον Γιώργο Λιάνη. Κάνω τον Γιώργο Λιάνη, ναι. Ο Γιώργος Λιάνης ήταν φίλος του Καζαντζίδη. Ήταν πολύ φίλος. Ήταν κάτι παραπάνω από φίλος. Ήταν σύμβουλός του, ήταν πολλά πράγματα για τον Καζαντζίδη. Ήταν πολύ πιο μικρός από τον Καζαντζίδη, δεν είναι? Νομίζω ότι όταν τον γνώρισε στα 29 του και όταν ο Λιάνης ήταν στα 29, το Καζαντζίδης ήταν στα 40 του. Ναι. Ανυπομονούμε όλοι να δούμε αυτή τη ταινία και για τον Καζαντζίδη και για όλη την παραγωγή. Πολύ. Πες μου λίγο για την περιοδία που θα κάνετε με την άλλη Φίβα. Μπράβο. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Πότε? 1-2 Ιουλίου στο θέατρο στις Σικές. Ναι, υπάρχουν Σικές. Δεν έχω πάει, δεν έχω παίξει ποτέ εκεί πέρα. Και μετά συνεχίζουμε στα θέατρα, στα Αθερινά θέατρα στην Αθήνα. Μετά θα πάμε Κρήτη. Ευκαιρία, όποιος δεν έχει δει την άλλη Θήβα, πραγματικά είναι μια σπουδαία παράσταση. Και για να μην κάνετε ουρές στην Αθήνα πάλι του χρόνου, γιατί ξέρω ότι θα γίνει και του χρόνου, δευτερότριτο. Θα γίνει δευτερότριτο, ναι. Σε ένα καινούργιο θέατρο. Δείτε το, ναι. Πού? Θέατρο Κνωσός λέγεται. Ήταν σινεμά. Ναι. Έγινε θέατρο, είναι επί της Κνωσού στην Πατησίων, λίγο πιο μετά την Πλατεία Αμερικής και ανακαινίζεται από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Εντάξει, είναι πανέμορφο θέατρο. Χρόνια τώρα, επειδή κάναμε κάποια γυρίσματα στα καλύτερα μας χρόνια εκεί μέσα, το βλέπαμε και λέμε... βασικά παίξατε μια φωτογραφία που είμαι εκεί. Είναι από εκεί, ε. Ναι. Είναι πανέμορφο θέατρο, πραγματικά πανέμορφο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Σε θαυμάζω. Να συνεχίσεις, να πετύχεις περισσότερα. Έχεις πάρα πολλούς ορίζοντες μπροστά σου. Και τραγούδι και θέατρο και συγγραφή. Σε φιλώ. Καλό καλοκαίρι. Και σε εσένα. Γεια σου, Δημήτρη μου.